Πάμε να δούμε τώρα τι είχε γίνει όταν είχε προβληθεί σε εκπομπή του Ραδιο Αρβίλα ένα βίντεο για τη διαρροή ροζ τέτοιων βίντεο με τέτοια περιεχόμενα. Για πες μας. Θα δούμε λοιπόν και το βίντεο. Μάλιστα να πούμε ότι εμφανίζεται ο Αντώνης Κανάκης να λέει κάποια πράγματα για τη βιντεοσκοπήση ερωτικών σκηνών. Ναι. Και σε αυτό το σημείο ο Στάσης Παναγιωτόπουλος δαγκώνεται. Φαίνεται εμφανέστατο ότι δεν θέλει καθόλου να μιλήσει για το θέμα. Και μάλιστα σε μια ερώτηση που κάνει ο Σερβετάς στον Αντώνη Κανάκη, του γιατί το λες αυτό, απαντάει ο Αντώνης Κανάκης. Θα σας πω καλύτερα μετά, μην το αναλύσουμε τώρα. Και φαίνεται ότι ο Στάσης Παναγιωτόπουλος του κάνει νόημα να μην συνεχίσει να σχολιάσει το συγκεκριμένο βίντεο που βλέπανε εκείνη τη στιγμή. Για να ακούσω να δω. Τα ξέραν, αλλά... Μπορείς να λύσεις τα κορίτσια, τα μεγάλα μας κορίτσια, να σπίτι. Και εκεί είμαστε εμείς εδώ για να απαντάμε στις απορίες που έχουν τα κορίτσια για σπίτι. Πρέπει να είμαι σταθερό σύντροφο για να βιντεοσκοπήσω την ερωτική μου ζωή. Κάθε άλλο. Το μόνο που χρειάζεται να είναι σταθερό είναι το φίλο του συντρόφου που θα τραβάει τα πλάνα. Μπορεί η βιντεοσκόπηση των προσωπικών μου στιγμών να σημαίνει και να προκαλεί αύξηση τη απόδοση του παρτενέρ μου. Για τον παρτενέρ σου, δεν είμαστε σίγουροι. Όλοι οι άλλοι όμω που παίζουν σίγουρα θα έχουν αύξηση απόδοση. Άλλο το ικανοποιείται βλέποντα το βίντεο που έχουμε τραβήξει μαζί. Δεν είναι κακό. Καθόλου. Αυτό σημαίνει πω το άρεσε. Πρόσεξε όμω να μην το άρεσε τόσο πολύ. Ώστε να το κυκλοφορήσει τα περίπτερα. Επειδή αυτή η ιστορία είναι παγίδα, υπάρχει περίπτωση ενώ αυτό να υποκύψω στι ερωτικέ του πιέσει, μετά να πέσω στα μάτια του, επειδή δέχτηκα να κάνω αυτό που μου είπε και κανονικά έπρεπε να δισταθώ σε αυτό. Τι σε νοιάζει, κοπέλα μου, μπορεί να πέσει στα δικά του μάτια, αλλά σίγουρα θα ανέβει στα δικά μα. Άντε, να με βιντεοσκοπήσει, αυτό πάει και έρχεται. Αν θέλει να φέρει ένα καμεραμάν να με βιντεοσκοπήσει, υπάρχει πρόβλημα. Ίσως υπάρξει πρόβλημα αν ο καμεραμάν δεν είναι επαγγελματία και θέλει να πάρει μέρο στην ερωτική σκηνή. Επειδή το γυναικείο φιλίο είναι και λίγο φιλάρεσκο, η γυναίκα σκέφτεται πιο πολύ πώς θα είναι σε αυτές τις προσωπικές σεξουαλικές στιγμές από ότι ο άντρας θα φαίνεται όμορφη ενώ. Ένα φρεσκάρισμα σίγουρα θα το χρειαστείτε. Άλλωστε από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει τελευταία, τα κεφάλια των παρτενέρ δεν πολύ φαίνονται στις ροζ ταινίες. Μάλιστα, ενώ στο νούμερο 18, κυρίες και κύριοι, αυτή η υπόθεση της βιντεοσκόπησης των ερωτικών σκηνών έχει πολύ πλάκα. Πολύ, πολύ και. Και είναι και δύσκολη. Δύσκολη. Ναι, δηλαδή. Στο νούμερο 18, έχουμε μερικές φορές. Συνωμοτήτωση, μάλλον θα σα πω μετά, αφήστε καλύτερα να μην το αναλύσουμε. Στο νούμερο 18, ακούστε λίγο. Αν χρειαστεί τώρα χέρι να θυμάσαι, υπάρχει πάντα ο φίλο εδώ. Γιατί είναι ωραίο. Στο νούμερο 18, συνωμοτεί μερικέ φορέ το σύμπαν ή μάλλον συνωμοτεί ο Θεό τη τηλεόραση για να μαζευτούν. Μάλιστα. Ναι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πάντως φαίνεται, δηλαδή, ότι είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Το θέμα είναι ότι ακούγονται πράγματα. Ναι, και εδώ δείχνει η παρέα το προς τα που οδεύει. Λέω από κάτι. Ένα υλικό για να το δει ο εισαγγελέας είναι αυτό. Τα διασκεδάζουν, μια χαρά. Έχει πάντως βίντεο για να το ελέγξει ο εισαγγελέας. Για τις συμπεριφορές των ανθρώπων.